Θρυλεόλε, 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 ολε, ολε. Ολυμπιακός, πώς έγινε Ολυμπιακός, ε. Ο πατέρας μου έκανε Ολυμπιακό γιατί μεγάλωσα σε ένα ερυθρόλευκο περιβάλλον. Και οι Κυριακές με έκαναν Ολυμπιακό, παιδιά. Κυριακές που τις περιμένεις, που τις περιμέναμε τότε για να πάμε στο γήπεδο, να βγούμε από το σπίτι. Αυτές λοιπόν οι Κυριακές είναι που με έκαναν Ολυμπιακό. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Οι Κυριακές με έκαναν Ολυμπιακό. Πρώτη φορά που πήγα να δω τον Ολυμπιακό ήταν στο παιχνίδι που πηγαίναν τότε οι περισσότεροι που θέλαν να μοιηθούν στο ποδόσφαιρο, ήταν το Ολυμπιακός Εθνικός ή Εθνικός Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι. Και μάλιστα στη θύρα 7. Στο Τσιμεντένιο Καραϊσκάκι, ναι, Τσιμεντένιο, με αυτό το κλασικό το φελιζόλα, ας πούμε, για να μην πιάνε το κόλο σου. Και το οποίο το θυμάμαι ότι το κρατούσα και στο σπίτι. Το έπαιρνα μαζί ενθυμίο για να το δείξω την επόμενη μέρα στους φίλους μου ότι είχα πάει στο γήπεδο. Πρέπει να σκεφτώ, δώστε μου λίγο χρόνο. Α, το πιο παρανοϊκό πράγμα που έχω κάνει για τον Ολυμπιακό. Καταρχήν, τίποτα δεν είναι παρανοϊκό όταν αφορά τον Ολυμπιακό. Έτσι. Να ξεκινιόμαστε. Έχουμε πάει μάλλον με ταξί μεγάλη παρέα στο αεροδρόμιο όταν ήρθε ο Ντεταρή, ο Λάγιος Ντεταρή, και από εκεί με τα πόδια όλοι μαζί στην πλατεία Κοραή, στην πλατεία του Δημαρχείου εκεί στον Πειραιά, για να αποθεώσουμε το γίγαντα, τον Λάγιος. Έχω δει από κοντά το 6-0 με την ΑΕΚ και δεν νομίζω ότι θα το ξεπεράσω ποτέ. Και με τζιμπούρ και όλα μέσα που ήταν. Πω, 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 πω. Στο τέλος μπήκα και στο γρασίδι, στο τερέν. Όλα αυτά, ξέρεις, μου μοιάζουν φυσιολογικά στο μυαλό μου. Τα σκέφτομαι, ξέρεις, τώρα και λέω ότι. Ωραίος. Θυμάμαι ένα πανηγυρισμό Παύλα Θλάση στο Καραϊσκάκι με την Γαλατασαράι. Αυτό το γκολ που μπήκε ήταν ικανό να με κρατήσει μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους για πολύ χρονικό διάστημα. Γιατί τραυματίστηκα εκεί, μπουρδουκλώθηκα με έναν τύπο, έπεσα στη θέση του μπροστά, έγινε χαμός, με σπρώξαν από πίσω. Εντάξει, είναι πολύ εύκολο να χτυπήσεις πλάκα-πλάκα, αλλά είναι γλυκός ο πόνος. Αν δεν ήμουν Ολυμπιακός, δεν θα ασχολιόμουν με ποδόσφαιρο καθόλου. Δεν θα ήμουν τίποτα. Μόνο Ολυμπιακός, τίποτα. Τίποτα άλλο, καταλαβαίνεις. Τίποτα άλλο, σου λέω.